Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μπαραχάνο, ο οποίος βρίσκεται στην Κοζάνη για το ένατο διεθνές κάμπ, Τάικ Βοντό, αλλά νομίζω ότι είναι προτιμότερο και καλύτερο να μας πει περισσότερα ο ίδιος για το τι παρακολουθούμε εκεί, κάτι το οποίο θα ολοκληρωθεί, έχει ξεκινήσει από προχθές και ολοκληρώνεται το Σάββατο 7 Ιανουαρίου. Κύριε Σάκη, καλημέρα και καλή χρονιά. Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Πίτση. Σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Όπως πολύ σωστά είπατε, βρισκόμαστε στην πανέμορφη, θα έλεγα, Κοζάνη, μια εξαιρετική πόλη, μια πολύ ζεστή πόλη και πολύ φιλόξενη πόλη. Εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, αλλά οι Κοζανίτες, αν το λέω και σωστά, είναι εδώ και ο φίλος μου ο Χρήστος Αλμασίδης, που είναι ο συντοπίτης, είναι ιδιαίτερα φιλόξενη. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για το ένατο διεθνές αθλητικό κάμπ του Ολυμπιακού Αθλήματος του Τάικ Βοντό. Συνδιοργανώνεται από δύο εξαίρετους συναδέλφους, προπονητές της Εθνικής Ομάδας, ο κύριος Χρήστος Αλμασίδης και ο κύριος Παντελής Εφρεμίδης. Είναι από δύο καταξιωμένους αθλητικούς συλλόγους στη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης, ο κύριος Αλμασίδης, και από τον Δαναό Μωρεοκάστρου, ο κύριος Εφρεμίδης. Είναι ένα σεμινάριο, μια διοργάνωση που γίνεται για ένα τη συνεχόμενη χρονιά. Διοργανώνεται με απόλυτη επιτυχία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό επίπεδο, ένα επίπεδο Ολυμπιακών προδιαγραφών, θα έλεγα. Εμείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γυρίζουμε σχεδόν όλο τον κόσμο και συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις. Έχουμε εντυπωσιαστεί και από το επίπεδο, αλλά και από το οργανωτικό κομμάτι. Θα έλεγα ότι οι συνάδελφοι είναι τελειωμανείς και μας έχουν εντυπωσιάσει πραγματικά. Και από την οργάνωση και από την ποιότητα του προγράμματος και γενικότερα από το όλο διοργανωτικό κομμάτι. Mm-hmm. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν 4 καταξιωμένοι προπονητές. Ο ένας είναι ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας του 2004, ο Μουν Τάι Σουνγκ. Ο δεύτερος είναι ο Κουκ Ντέιβιντ Φιλίπ από την Αγγλία, ένας καταξιωμένος προπονητής ο οποίος έχει συμμετέχει σε 2 Ολυμπιάδες. Mm-hmm. Να πούμε για τον δικό μας, τον Ανδρέα το Χριστίδη, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει και 2 βιβλία για το Ολυμπιακό Τεμποντό και ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Και μάλιστα σε 2 γλώσσες. Θα μας τα πει και ο κύριος Αλμασίδης. Θα μας τα πει και ο κύριος Αλμασίδης και ο κύριος Εφρεμίδης, που είναι κοντά μας. Mm-hmm. Συμμετέχουν 10 χώρες. Επίσης, να μην ξεχνάμε τον δικό μας, τον εξαιρετικό Αποστόλη Τελικοστόγλου, τον καθηγητή φυσικής αγωγής, τον 3 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής Μεσογείων και ελπίζουμε να τον δούμε και στο βάθος των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024. Επί τη ευκαιρία έτσι να μας δώσουν και έναν χαιρετισμό και οι δύο προπονητές που βρίσκονται πλάι σου. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς να πούμε το ΠΑΣ Πάτακο συμμετέχει με 6 αθλητές. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, έχουμε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ και σίγουρα το κέρδος θα είναι τεράστιο από αυτή την διοργάνωση. Βέβαια, βέβαια. Και να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά και τον φίλο τον Χρήστο Αλμασίδη, επίσης και τον φίλο μας τον Παντελή τον Εφρεμίδη και σας δίνω με τη σειρά τον κύριο Αλμασίδη. Κύριε Αλμασίδη, καλημέρα. Καλημέρα και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μεταφέρουμε έτσι τις δράσεις μας στην μακρινή ΚΟ και δεν ξέρω πού ακόμα εκπέμπεται. Καλή χρονιά καταρχήν ήθελα να πω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο φίλος μας ο Σέξου Μπαραχάνος μας τιμάει με την παρουσία του και την παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου αλλά και των αθλητών που έχει φέρει από τη μακρινή ΚΟ. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες τις οποίες υπάρχουν όταν έρχονται από τόσο μακριά και τι προσπάθειες χρειάζονται όταν χρήζει μιας εξέλιξης ενός αγωνίσματος, γιατί και εμείς είμαστε σε μια επαρχιακή πόλη και έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Και θεωρώ ότι ένα από τα πράγματα που καθορίζει και την εξέλιξη ενός αθλήματος είναι και η γεωγραφική θέση που δραστηριοποιείται κάποιος. Ακριβώς. Όσον αφορά για το ΚΑΜ, είναι έτσι ακριβώς όπως το είπε ο κ. Μπαραχάνος. Εμείς πραγματικά ως διοργανωτές νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που καταρχήν μας εμπιστεύτηκαν 400 αθλητές 10 χωρών από 45 σωματεία που μας εμπιστεύτηκαν αυτοί οι εισηγητές του ΚΑΜ γιατί
Πραγματικά όλα αυτά θέλουν ιδιαίτερο επίπεδο γενικής αντιμετώπισης για να μπορείς να είσαι προσιτός και να μπορείς να τα φέρεις εις πέρας όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Και αποτελεί μια εγγύηση, είναι για μας ένα στοίχημα κάθε χρονιά και αποτελεί εγγύηση στην όλη την προσπάθεια την οποία κάνουμε, αλλά και ταυτόχρονα μια δικαίωση. Νιώθουμε ιδιαίτερα χαρούμενοι που όλος αυτός ο κόσμος αγκαλιάζει όλο και περισσότερο κάθε χρόνο, προάγοντας δύο βασικά πράγματα κατά την προσωπική μου άποψη. Το ένα είναι, για μένα πρώτα απ' όλα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Ο αθλητισμός είναι το όχημα που μπορούν οι άνθρωποι να αναπτύξουν ανθρώπινες και φιλικές σχέσεις χρονικές, έχοντας διάρκεια στον χρόνο. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Και το δεύτερο είναι το τεχνικό μέρος, με αφορμή το άθλημα του Taekwondo, γιατί η κουλτούρα του αγωνίσματος του Taekwondo έχει μια έτσι ιδιαιτερότητα, παρόλο που είναι αγώνισμα και είναι ένα ολυμπιακό αγώνισμα και το στοιχείο της επαφής, αναπτύσσει έντονα αυτό το χαρακτηριστικό. Όπως βλέπετε, η σχέση η οποία εμείς με τον Σάκη έχουμε 25 χρόνια σχέση, έχουμε έρθει και εμείς. Δήλωση που έκανε στο παρελθόν ένα διεθνές πρωτάθλημα ο κ. Μπαραχάνος, μετά είχε κάνει το 2003 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Παιδών. Οπότε είμαστε πολύ έτσι, κοντά συναισθηματικά, μακρινή απόσταση, αλλά συναισθηματικά νιώθει ένας για τον άλλον έτσι μια ιδιαίτερη εκτίμηση, η οποία δημιουργείται και μέσα από την κουλτούρα του αθλητισμού. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Την κουλτούρα του Ταϊκοντό. Να μην μακρηγορώ, γιατί ο φίλος Μολάκης λέει πάντα όταν βρίσκω ένα μικρόφωνο μιλάω αρκετή ώρα. Θα σας αφήνω εγώ. Χάρηκα πολύ. Ωραία, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ωραία. Να ακούσουμε και τον χαιρετισμό και τις ευχές και το τι συμβαίνει εκεί από τον κύριο Παντελή Εφρεμίδη. Να τον καλωσορίσουμε επίσης στο Κοστιβί. Σας καλωσορίζω και εγώ εσάς. Καλή χρονιά. Να έχουμε υγεία σε εσάς, τους ακροατές σας και στην πανέμορφη ΚΟ. Να είστε καλά. Συμφωνώ με όλα τα προηγούμενα που έχουν πει και οι δύο συνάδελφοι προπονητές. Εμείς προσπαθούμε μέσα από την πολύχρονη συμμετοχή μας του ΝΑ ανά τον κόσμο και σε την πέρα παγκοσμίου ολυμπιακού πανευρωπαϊκού επίπεδου να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από γνώσεις και τεχνογνωσία στους καινούργιους αθλητές που έρχονται για να πάρουν εμπειρίες. Αυτό σημαίνει, πριν το ένα κομμάτι που είπαμε το αγωνιστικό, ότι κάθε τέτοια camp μπορεί να ανεβεί το επίπεδο. Προσπαθούμε να συνηθίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, παρόλο που είμαστε τεχνικό άθλημα σε επαγγελματικό επίπεδο, και πιστεύω ότι το καταφέρνουμε και όσο μας εμπιστεύονται οι προπονητές, τόσο μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε και να πάμε καλύτερα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και από την άλλη μεριά θα θέλαμε να μπορείς να δημιουργεί ακόμα μια πολύ καλή διοργάνωση στο στιγμό για να ξαναέρθουν. Όπως είπε ο κ. Σαμαζής προηγουμένως, το 2010 στο Παλαιοπαϊκό και στο Αυτοδιοδίσιο που κάναμε στιγμό, ήταν πάρα πολύ καλό και πρέπει να αναδεικνύονται όλα τα μέρη της χώρας μας. Σωστό, σωστό. Κάθε τοποθεσία, ο κάθε τόπος έχει τη δικιά του αξία.